ανοιχτό εξακολουθεί να παραμένει το ενδεχόμενο μεταφορά στην Ήπειρο απορριμμάτων από άλλες περιοχές όπου σήμερα αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ωστόσο, τον μεγαλύτερο όγκο φαίνεται πως θα αδεχθεί η Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα η Κοζάνη. Στο μεταξύ, τη βούληση της κυβέρνησης αλλά και της ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος μέχρι το τέλος του 2022 να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υποδομές που σχετίζονται με την διαχείριση των απορριμμάτων, όπως εργοστάσια και μονάδες κομποστοποίησης, αλλά και την πρόθεση να καταργηθούν τα τοπικά σχέδια διαχείρισης και να αντικατασταθούν από φόρμες όπου χωρίς γραφειοκρατία και με πιο απλές διαδικασίες θα υποβάλλονται οι προτάσεις για χρηματοδότηση έργων, έκανε γνωστές ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Απορριμμάτων, Μανώλης Γραφάκος, σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους φορέων διαχείρισης ανά την Ελλάδα, στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος του ΦΟΤΣΑ Ιωαννίνου, Σπύρος Κωνσταντόπουλος. Βάσει της ενημέρωσης που υπήρξε από τον Γενικό Γραμματέα, δεν θα εφαρμοστεί ούτε το 2020 το περιβαλλοντικό τέλος, ενώ επίκυνται προσκλήσεις από το Υπουργείο, μέσω των οποίων οι Δήμοι θα μπορέσουν να προχωρήσουν στην προμήθεια εξοπλισμού για την ορθή διαχείριση. Ναι, όπως είπατε, συμμετείχα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Πρέπει να σας πω ότι θέσαμε πάρα πολλά θέματα για τη διαχείριση των απορριμμάτων, διότι όλα είναι πλέον πάρα πολύ σοβαρά, παρόλο που εμείς στην Ήπειρο δεν έχουμε τόσα προβλήματα, αλλά υπάρχουν άλλες περιοχές που έχουν πολύ σοβαρά θέματα. Ο κύριος Γραφάκος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, μας είπε ότι πλέον ούτε το 2020 θα υπάρχει το περιβαλλοντικό τέλος, κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Έχει ήδη τεθεί και μία ερώτηση στη Βουλή για την τιμολογιακή πολιτική των ανταποδοτικών τελών και είπε ότι ο κάθε Δήμος θα πρέπει από μόνος του να δει τι μπορεί να κάνει και να έχει τις προτάσεις του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, ότι πρόκειται να ανοίξουν προσκλήσεις το επόμενο διάστημα για απορριμματοφόρα, για καφέ κάδους, για εξοπλισμό γενικότερα προς τους Δήμους, για να μπορέσουν οι Δήμοι και θα χρηματοδοτηθούν από το Υπουργείο, για να μπορέσουν, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για να μπορέσουν οι Δήμοι να ελιχθούν όσον αφορά την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων. Επίσης, έβαλε ως στόχο στο τέλος του 2022 να έχουν τελειώσει όλες οι υποδομές εργοστάσια ΜΕΒΑ, δηλαδή μονάδες κομποστοποίησης σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά εμείς δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Και παράλληλα, τα τοπικά σχέδια διαχείρισης που και εγώ τότε ως Δημοτικός Σύμβουλος στη θητεία 14-19 είχαμε αποφασίσει προκειμένου να έχουμε τοπικά σχέδια διαχείρισης και να προχωρήσουν, τα καταργούν ξεκάθαρα και θα τα αντικαταστήσουν με πολύ μεγαλύτερη απλότητα γραφειοκρατίας, με κάποιες φόρμες που κάποιος δήμος ή μελετητής μέσω του Δήμου θα συμπληρώνει και θα λέει τι ανάγκες μπορεί να έχει ένας δήμος προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ και από το Υπουργείο. Αυτά είναι πολύ σοβαρά όλα. Είναι θέματα τα οποία αγγίζουν την τσέπη όλων των δημοτών μας. Είναι θέματα τα οποία ήδη η σημερινή κυβέρνηση αλλά και το συγκεκριμένο Υπουργείο τα έχει θέσει και βλέπω ότι πάνε πάρα πολύ καλά όσον αφορά το περιβάλλον και τη διαχείριση των απορριμμάτων. Απότερο στόχος όλων αυτών πλην της προστασίας του περιβάλλοντος είναι και η μείωση του κόστους για τους πολίτες μέσω της μείωσης των ανταποδοτικών τελών, όπως ανέφερε ο κ. Κωνσταντόπουλος. Ακριβώς αυτός είναι και ο στόχος, η μείωση των ανταποδοτικών τελών προς τους πολίτες. Γιατί πάνω απ' όλα είναι ο δημότης, έτσι και αυτό είναι η ουσία. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα σας πω ότι θα εξοπλίσει με λεφτά του Υπουργείου και τον ΕΣΠΑ με απορριμματοφόρα καινούργια, με νέες θέσεις εργασίες, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά σιγά σιγά θα αρχίσουν να πέφτουν όσον αφορά και τα ανταποδοτικά. Ή ένα άλλο παράδειγμα. Αφού ζητάνε μέχρι το τέλος του 2022 όλες οι υποδομές να είναι έτοιμες, όπως για παράδειγμα το βιοαέριο, οι μονάδες κομποστοποίησης, αυτά στο βιοαέριο για παράδειγμα, θα που λέει κάποιο το ρεύμα στη ΔΕΗ, θα γυρνάνε τα ανταποδοτικά και θα κάνει μείωση στους πολίτες. Αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα που το λέω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν τα είχε δείξει ποτέ. Η σημερινή κυβέρνηση τα φύγει και τα λύνει. Αυτό είναι η ουσία. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ επειδή συμμετείχα στο δίκτυο ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όλα αυτά τα χρόνια, βλέπω ότι τα λύνει τα προβλήματα και πάντα με γνώμονα την τσέπη και τον καλό των δημοτών. Έτσι, γιατί αυτό είναι σοβαρό.